Ο Άντσονι, που ήταν η τελευταία μου σχέση, ήταν περήφανος. Εντάξει, ένα άλλο mentality. Ήταν και, σκέψου ότι πήγαμε στο, ας πούμε, στο pub, στο Εδιμβούργο, γιατί είναι τα pubs και όμως, και μπορούσε να είμαστε δίπλα και να έρθει κάποιος και να του πει, η κοπέλα σου, και να του πει ναι, ας πούμε, και να του πει, yo man, ξέρω εγώ, she's beautiful ή κάτι. Ξέρεις, να του πούν κάτι για μένα. Και ο Άντσονι, ξέρεις, νιώθαν περήφανος, thank you. Δηλαδή, έχουν το τούτο στο εξωτερικό, πιο φιλελεύθερη. Νομίζω, δεν ήξερα τι θα έκανα πλέον με Κυπραίο. Έτσι, ε. Ναι. Εκτός αν είναι κανένας πολλά open-minded. Με Κύπριους είσαι σχέση, πιο ναι, παλιά εννοείται. Ναι, η πρώτη μου σχέση ήταν με Κύπριο. Μόνο. Και μετά να θεώρησες. ναι. Μετά η επόμενη μου σχέση ήταν με Ελλαδίτη και ύστερα με τον Ιρλανδό.